8 κατεστραμμένα πλήρως απορματοφόρα, εκ των οποίων τα δύο και καινούργια, εντελώς. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για αυτή την κατάσταση. Στο σημείο του αμαξοστασίου βρέθηκαν εχθές άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε περί τίνος πρόκειται, για το αν πρόκειται για κάποια κακόβουλη ενέργεια ή αν κάποια άλλη αιτία προκάλεσε την πυρκαγιά στα πυρματοφόρα. Δουλεύουμε από χθες τα ξημερώματα για να μην μείνει ο Δήμος εκτεθειμένος. Δουλέψαμε πολύ σκληρά όλο τον χρόνο για να ανέβει η ποιότητα των υπηρεσιών μας στο Δήμο. Είμαστε περήφανοι για αυτή την προσπάθεια και είμαστε και πάρα πολύ στεναχωρημένοι στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς ουσιαστικά, καθώς βλέπουμε την περιουσία μας, το στόλο του Δήμου, τα οχήματα που καθημερινά έβγαιναν στον δρόμο για να εξυπηρετούν τους δημότες, να είναι εντελώς καταστραμμένα. Είναι όλος ο στόλος? Από τα 10 οχήματα, τα 8 καταστράφηκαν πλήρως και τα 2 βέβαια που έχουν βγει σήμερα στους δρόμους ήταν εφεδρικά ουσιαστικά. Ήταν πολύ παλιά οχήματα που τα χρησιμοποιούσαμε μόνο για συμπληρωματικούς σκοπούς. Πάντως η φωτιά ξέσπασε στα απορριμματοφόρα, δεν ξέσπασε κάπου αλλού? Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεσπάσει στα απορριμματοφόρα και δεν γνωρίζουμε όμως... Όλα δείχνουν εμπρισμό, Δήμαρχε. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό ακόμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτός δεν έχουμε πάρει το πόρισμα από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Δεν το γνωρίζουμε. Δράστες. Το υλικό το έχει στα χέρια της η πυροσβεστική, οι αρμόδιες αρχές και αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση. Η μάντρα ήταν κλειστή το βράδυ, έτσι δεν υπήρχε άνθρωπος όταν ξέσπασε η φωτιά. Η μάντρα κλείνει το βράδυ, είναι περιφραγμένη πλήρως και με το σύστημα παρακολούθησης ασφάλειας που έχει κατασταθεί εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά φυλάσσεται ο χώρος. Τώρα τι θα γίνει με την καθαριότητα? Γίνεται μια προσπάθεια να, πέρα από τα δύο δικά μας απορματοφόρα που, όπως σας είπα και πριν, μέχρι πρότινος ήταν εφεδρικά ουσιαστικά, έχουμε επικοινωνήσει με όμορους Δήμους αλλά και με Δήμους όλης της Κρήτης. Υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης από όλους τους Δημάρχους. Τα προβλήματα βέβαια σε όλους τους Δήμους είναι πάρα πολλά. Είναι λογικό να μην υπάρχει δυνατότητα για πάρα πολλά πράγματα. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει δυνατότητα να μας παραχωρηθούν κάποια οχήματα για το πρώτο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να λειτουργούμε καθημερινά. Και κινούμαστε προς την κατεύθυνση και της παραχώρησης από άλλους Δήμους, αλλά και το αν χρειαστεί να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να μισθώσουμε, αν χρειάζεται κάποια οχήματα και να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τους δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ανάγκες λοιπόν είναι για πόσα οχήματα? Οι ανάγκες είναι για περίπου 6 οχήματα καθημερινά να βρίσκονται στους δρόμους και να εκτελούν τα δρομολόγια. Είμαστε ακόμα στην τουριστική περίοδο, που σημαίνει ότι οι ανάγκες είναι ακόμα αυξημένες. Μιλάμε για τι ζημιά, Δήμαρχε, τα 8 απορριμματοφόρα? Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η ζημιά όμως πολλαπλάσια των 2 εκατομμυρίων, καθώς μιλάμε για την υπηρεσία που καθημερινά βρίσκεται στον δρόμο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες καθαριότητας, της δημόσιας υγιεινής. Και άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η ζημιά είναι ζημιά στη λειτουργία, στην καρδιά του Δήμου. Ευτυχώς από την άλλη λύγει και η τουριστική σεζόν, έτσι. Δηλαδή... Εντάξει, η τουριστική σεζόν... Νο, για τις τουριστικές περιοχές. Η τουριστική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη. Στο τέλος του Οκτώβρη προφανώς αποφορτιζόμαστε από τη μεγάλη κίνηση των τουριστικών μας περιοχών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν είναι πολλές. Μια περιοχή με πολύ... Και μετά θα κάνετε προσπάθειες να εξασφαλίσετε κονδύλια για την αγορά νέων απορριμματοφόρων. Δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός από εδώ και πέρα? Ο σχεδιασμός είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί τα καταστραμμένα οχήματα. Είτε με αγορά, προφανώς θα διεκδικήσουμε κάποια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και από όπου αλλού μπορεί να προέλθει αυτή η χρηματοδότηση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πολλά. Στο παρελθόν έχει υπάρξει κακόβουλη ενέργεια αντίστοιχη? Όχι, αντίστοιχη σε μικρότερο βαθμό. Όχι, αντίστοιχη δεν έχει υπάρξει. Αντίστοιχη ενέργεια όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ θυμάμαι και όσα χρόνια είμαι και δήμαρχος εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Αν είναι εμπρισμός, τι λέτε, Δήμαρχε? Αν είναι εμπρισμός.
Αν είναι εμπρισμός, πρόκειται για μια πράξη δειλίας. Και σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για μια τέτοιου είδους κακόβουλη ενέργεια, θα λογοδοτήσουν οι αρμόδιοι στην δικαιοσύνη. Είναι σαφές ότι θέλουμε να ζητήσουμε και την υποστήριξη από τους συνδημότες μας, καθώς αυτές οι μέρες είναι δύσκολες και αφενός ζητάμε την υπομονή τους, αφετέρου και την υποστήριξή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα η υπηρεσία μας.